από την αποτυχία των εμπορευματοποιημένων δημόσιων συστημάτων υγεία σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν τον COVID, τι δεκάδε εκατομμυρίων εργαζομένων που έχασαν τι δουλειέ του ή βρίσκονται σήμερα σε αναστολή, του 95 εκατομμύρια ανθρώπου που ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια, αποδεικνύεται ότι η πολιτική σα είναι αντιλαϊκή και έχει για κριτήριο τα κέρδη των λίγων. Αυτό που σα ενδιαφέρει είναι να ενισχύσετε του ευρωπαϊκού ομίλου, κόντρα στους ανταγωνιστές τους μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση με τον ιδρώτα των εργαζομένων. Γι' αυτό επιβάλλεται νέους φόρους στους λαούς που παραπλανητικά ονομάζεται ίδιους πόρους. Ενώ το σχέδιο ανάκαμψης κατευθύνεται κυρίως στη στήριξη επιχειρήσεων σε πεδία υψηλής κερδοφορίας όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία και τα δίκτυα. Οι λαοί της Ευρώπης έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και την ανάπτυξη και την κρίση σας. Δεν θα αποδεχτούν να τους φορτώσετε πάλι Νέα βάρη, νέα μνημόνια με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψη. Θα διεκδικήσουν μαχητικά τα σύγχρονα δικαιώματά του, κόντρα στη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεων και μονοπωλίων, που εσεί εκπροσωπείτε.